Κοιτάξτε, εγώ το είχα πει και πρωτού το τελικό σε μια συνέντευξη που θα δώσει. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου, να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την πρόκριση στο τελικό. Εύχομαι να κατακτήσει το κύπελλο με τη Λίμνο. Ευχαριστώ κατά καλά λόγια στον προπονητή του Ολυμπιακού για την ομάδα μου, που εύχομαι ότι καλύτερο και σε αυτόν και στην ομάδα του, να επιβεβαιώσει τους στόχους του. Από εκεί και πέρα ήρθαμε εδώ πέρα, είπαμε δεν το φοβηθήκαμε το παιχνίδι. Θέλαμε να πάρουμε μέρος και την πρόκριση να είμαστε εμείς στο τελικό. Πιστεύω ότι κάναμε ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο, από τα χειρότερα που έχουμε κάνει. Από εκεί και πέρα και πάλι είχαμε δύο ευκαιρίες να προηγηθούμε εμείς στο σκορ. Αντιθέτως, φάγαμε τον γκολ στην αντεπίθεση. Προηγήθηκε ο τελικός με 2-0 στο ημίχρονο. Εμείς μπήκαμε μέσα στα αποδυτήρια, διορθώσαμε κάποια λάθη που ήμασταν και πιστεύω ότι στο δεύτερο ημίχρονο, αν και είναι μεγάλη κουβέντα και δύσκολη αυτή που πω, πιστεύω ότι ήμασταν καλύτεροι από τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα πιστεύω δίκαια ο Ολυμπιακός βάσει την απόδοση από τα δύο ημίχρονα κατάφερε και πήρε το παιχνίδι και κέρδισε. Έτσι. Εμείς ζήσαμε τις στιγμές, μας άρεσε αυτό που κάναμε, το ευχαριστηθήκαμε όλοι. Στόχος ήταν να φτάσουμε στο τελικό. Και αν μπορέσουμε να το καταφέρουμε, να το κατακτήσουμε το κύπελλο. Δεν τα καταφέραμε, ο στόχος ο πρώτος επιτέχθη για μας. Από εκεί και πέρα κοιτάμε τη συνέχεια του πρωταθλήματος σε ένα δύσκολο παιχνίδι που έχουμε την Κυριακή με τη Θεία Πηγής. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και γίνουμε πολλές φορές κουραστικός γι' αυτό. Ο Αστέρας Νίκης αποτελείται από 24 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι για μένα δεν υπάρχουν βασικοί. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν παραπάνω χρόνο συμμετοχής από τα άλλα τα παιδιά, αλλά αποδείξανε και σε άλλα παιχνίδια που παίξαν, που δεν παίζαν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, ότι εμείς είχαμε καλή απόδοση, είχαμε καλό σύνολο και καταφέραμε και παίρναμε τα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα έρχεται ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως είναι όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, για να καταφέρουμε να διεκδικήσουμε το τίτλο του πρωταθλητή που θέλουμε φέτος. Πιστεύω ότι η δουλειά μας έχει ανταμυφθεί επακριβώς. Η ομάδα έχει να χάσει από τις 20 Νοεμβρίου στο μάτς με την Πλαγιά. Είναι η πρώτη μας ήττα σήμερα. Ευτυχώς που ήρθε αυτή η ήττα από μια ομάδα με τόσο μεγάλη ιστορία που λέγεται ο Ολυμπιακός.